Είμαστε στο πρώτο στάδιο διαδικασίας για την παραγωγή του μεταβράσματος. Τα τσίπουρα έχουν φύγει από το σπίτι, αφού παρέμειναν περίπου 1,5 μήνα, και είναι στη διαδικασία για να μπουν στον αποστακτήρα για την παραγωγή του τσίπουρου. Είμαστε στο πρώτο στάδιο και από το μεγάλο βαρέλι μπαίνουν στα μικρά, περισσότερο για την ευκολία αδειάσματος στον αποστακτήρα. Ήδη ξεκινάει η διαδικασία του καζανιάσματος. Η προηγούμενη απόσταση έχει τελειώσει και από εδώ και πέρα αρχίζει το καζάνιασμα για το καινούργιο πράσινο. Πρέπει να είναι σχολαστική, γιατί οποιοδήποτε κατάλοιπο έχει σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα του τσίπουρου, του παραγόμενου τσίπουρου. Έχει απλοποιηθεί με κλαπέ, και εισαγωγικά το κλαπέ, με μια διαδικασία η οποία διευκολύνει την απόρριψη των παλιών τσίπουρων, των άχρηστων τσίπουρων, για την εισαγωγή των καινούριων για την απόσταση. Καθαρό δεν πρέπει να είναι μόνο το καζάνι, αλλά και ο σωλήνης, στο οποίο διοχετεύεται ο αλκοολούχος ατμός για την παραγωγή του τσίπουρου.
Εντάξει, γύρω έχεις πάλι. Βοήθεια. Σε πάλι τώρα. Λίγη και ολόκληρο το μακύρας, συνδέονται ξανά οι σωληνώσεις και ξεκινάει η διαδικασία της απόσταξης του κύπελλου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη απόσταξη αυτή και για να έχουμε καλής ποιότητας μακάβρασμα θα πρέπει η πρώτη απόσταξη να συνεχιστεί με τη δεύτερη απόσταξη. Ήδη το τσίπουρο, η πρώτη βράση, φτάνει στο τέλος της. Για πιστοποίηση φέρνουμε το γραδόμετρο. Και βλέπουμε τα γράδα που έχει το τσίπουρο που βγαίνει. Πρέπει να είναι γύρω στα 14. 15. 15 μισό. Είναι ώρα για να σταματήσει πλέον η διαδικασία της πρώτης απόσταξης. Οι τεχνιώτες προτιμούν το ματάβρασμα με γλυκάνισο. Ο γλυκάνισος θα μπουν στη διαδικασία του ματαβράσματος. Μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία του μεταβράσματος. Αφού αφαιρεθούν τα βρασμένα τσίπουρα,
πλένεται πάρα πολύ καλά το καζάνι. Για ποιο λόγο? Εγώ για το δεύτερο λόγο. Το καλό πλήσιμο πρέπει να γίνει διότι δεν θα πρέπει να μυρίζουν καθόλου, δεν θα πρέπει καθόλου να μυρίζουν το καζάνι από την προηγούμενη διαδικασία. Διότι στο ματάβρασμα θα μπει το σίπουρο το οποίο βγήκε από την πρώτη απόσταση. Τοποθετείται ο γλυκάνης στην μαστίχα. Που αποτελούν τα κύρια συστατικά παρασκευής του ματαβράσματος που αρέσει στους τεχνιώτες. Κάποιοι προτιμούν σίγουρο χωρίς μαστίχα και γλυκάνισο, αλλά στην τεχνή κάτι τέτοιο δεν το ξέπλυμα του όλου συστήματος αποτελεί εγγύηση για καλής ποιότητας ματάβρασμα.
η ελεγχόμενη θερμοκρασία δίνει σταδιακή απόσταση. Για ασφάλεια πρώτον του όλου συστήματος απόσταξης αλλά και καλής ποιότητας μετάβασμα. Εσύ την τηλεόραση είσαι. Ήδη άρχισε να απόσταγμα το μετάβασμα. Και όπως θα δείτε και στο βράδυ, το βράδυ είναι γύρω στα 33-34. 34 περίπου γράδα. Πήρε. Θες να πας μετά να δεις να κάνεις εδώ. Ναι. Έλα, το παίρνεις. Το παίρνει κοντά. Ναι. Θες και η βαθμή να δεις πώς είναι. Εντάξει. Βαθμή είναι 84. Φυσικά δεν είναι έτοιμο για να το πιούμε. Αφού τελειώσει όλο το... Θα να πεις ένα τώρα, θα γίνεις αεροπλάνο. Όλη η απόσταξη θα αραιωθεί με νερό στα επιθυμητά γράδα. Που είναι για την τεφνή 24. Και έτσι το τεφνιώτικο τύπο είναι 24 γράδα. Από 23,5 μέχρι 24. Και σε βαθμούς. Σε βαθμούς πώς αντιστοιχεί. Κάθε γράδος 70. Κάθε γράδος αντιστοιχεί 1,70. Σε βαθμούς. Δηλαδή όταν λέμε 24 είναι... Όταν λέμε 33 τώρα πώς είναι 34, είναι 86 βαθμοί. 86 βαθμοί. Αυτό που πεις. Να δεις το γράδο που θα είναι για 8 βαθμούς. Από 3 γράδους, να δεις το γράδο 8 βαθμούς.